Να σας πω, δεν είναι μόνο δικιά μου πρωτοβουλία. Η αλήθεια να λέγεται, η πρωτοβουλία είναι μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη του Γιώργου του Παπαδόπουλου και ως γραμματέα της ΠΕΔ δικιά μου, ας πούμε, του Θόδωρο Αθανασιάδη, να συναντηθούμε αυτές τις μέρες ή μάλλον τη Δευτέρα όλοι οι δήμαρχοι μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη για να συζητήσουμε σχετικά με, με την όλη κατάσταση, τι γίνεται, στην πραγματικότητα θα φωτογραφίσουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται στον νομό, σε κάθε δήμο τι ακριβώς έχουμε και να βάλουμε κάποια πλάνα μεταξύ μας, να έχουμε μια κοινή γλώσσα για να μπορέσουμε και να έχουμε η ενημέρωση αυτή που πρέπει όλοι μας και να μπορούμε να αλληλοβοηθηθούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται η κρίση που έχει μεγαλώνει σχετικά με τον κορονοϊό φαίνεται ότι σε κάποιες μας έχει ξεφύγει. Φαίνονται πολλά άτομα τα οποία είναι ασυμπτωματικά να κυκλοφορούν για ανάμεσά μας. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, πρέπει να πούμε, κυρία Θανασιάδη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι προσπαθούμε να είμαστε σε παρένθεση αυστηροί με κάποια μέτρα για να τα εφαρμόσουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ξεφεύγει και έχει ξεφύγει. Κυρία Θανασιάδη, έχει πέσει στην αντίληψή σας η διαμαρτυρία των απλών πολιτών, των δημοτών σας και όλης της περιφερειακής μας ενότητας σχετικά με την απουσία ενημέρωσης? Γιατί εμείς... Είναι αλήθεια. Από... Ναι. Και από την πρώτη στιγμή και από την αρχή του έτους, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτή η πανδημία, ψάχναμε έναν τρόπο να πληροφορηθούμε ή αν θέλατε έψαχνε έναν τρόπο ο λαός, ο κόσμος, ήθελε μια υπεύθυνη ενημέρωση τι γίνεται. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι από τότε και μέχρι σήμερα ενημέρωση με την έννοια της ενημέρωσης δεν έχουμε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε πράγματα που συμβαίνουν, αν θέλετε με μη πολλές φορές θεμητά μέσα ή ακόμα αν θέλετε, δηλαδή έχοντας προσωπικές γνωριμίες ή αν θέλετε ακόμα ψάχνοντας για τις λογικές να εξηγήσει κάποια πράγματα τα οποία και δεν εξηγούνται. Κάτι το οποίο όμως δημιουργεί πανικό σε πολλούς από εμάς, από προσανατολισμό σε ακόμη περισσότερους. Δηλαδή είμαστε λίγο μπερδεμένοι, κυρία Θανασιάδη. Θα τολμήσετε μέσα στη συγκέντρωση, στην επικοινωνία που θα έχετε τη Δευτέρα, όπως λέτε, με όλους τους υπεύθυνους δημάρχους εδώ της περιοχής, να ζητήσετε και κάποιον να μας ενημερώνει υπεύθυνα και συγκεκριμένα? Νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον σε επίπεδο δήμων, τουλάχιστον οι δήμαρχοι να γνωρίζουν τι γίνεται, τι σημαίνει στην περιοχή τους, ιδιαίτερα τι σημαίνει στο δήμο που εκπροσωπούν, συντεταγμένα, χωρίς να δημιουργούμε πανικό. Αυτό να μπορούμε, για να μην μπορούμε να δικούμε κάποιον, να αποδίδουμε τα του κέσσερα στο κέσσερα, να μπορούμε πραγματικά να βοηθάμε και να ξέρουμε ότι πράγματι βοηθάμε, γιατί ξέρετε η θέληση υπάρχει, αλλά πολλές φορές αυτό που θέλεις να κάνεις, με αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο ιατρικός κόσμος να κάνει, να είναι διαφορετικός. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι το πιο σωστό είναι συντεταγμένα να έχουμε μια ενημέρωση και ανάλογα να διαχειριστούμε όλοι μαζί την κατάσταση. Θέλουμε να ελπίζουμε μετά την λήξη της συνεδρίασής σας, κυρία Θανασιάδη, θα μας ενημερώσετε και για το τελικό, για τις αποφάσεις που πήρατε, ώστε... Εννοείται, ναι. Σας λέω, επειδή δεν θα ήθελα να δικήσω κανένα, ο ιατρικός κόσμος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Πιθανό να έχουν εντολές ακόμα και οι ειδικοί να μην το λένε προς τα έξω, αλλά αυτό δημιουργεί έναν πανικό. Κάποιοι που έχουν προσφυλή πρόσωπα τα οποία νοσηλεύονται να μην γνωρίζουν και να μην έχουν καμία πληροφόρηση. Πέραν αυτού, κυρία Θανασιάδη, ο καλά ενημερωμένος. Αν μου επιτρέπετε, θα σας πω σήμερα ένα πρόσφατο γεγονός. Δηλαδή, να νοσηλεύεται ο πατέρας μιας κυρίας στο νοσοκομείο και να μην ξέρει. Δεν την ενημερώνει κανείς. Πού βρίσκεται, τι βρίσκεται, εάν έχει, αν δεν έχει. Να καταλάβετε. Σας κατάλαβα, γιατί ξέρετε, ζητάμε υπευθυνότητα από τους πολίτες, αλλά ένας καλά ενημερωμένος πολίτης από υπεύθυνος φορείς, νομίζω ότι γίνεται και πιο υπεύθυνος πολίτης εκείνος, έτσι. Ακριβώς, σας είπα, δεν θα ήθελε κανείς να αδικήσει την μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ιατρικός κόσμος. Πιστέψουμε, επειδή γνωρίζω και ξέρω πολύ καλά ότι πραγματικά κάνουν έναν τιτάνιο αγώνα σε νοσοκομεία τα οποία δυστυχώς είναι υποστελεχωμένα και σε νοσοκομεία τα οποία και το προσωπικό τους νοσεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε κλινικές μονάδες από αυτά που ξέρουμε έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό περίπου ίσως και το 50% να νοσεί και να απέχει το καθηκόν. Με συνέπεια κάποιοι άλλοι να ψάχνουν να υπερβούν τις
δυνάμεις στους ανθρώπινες για να στηρίξουν το σύστημα. Γι' αυτό όμως, κυρία Θανασιάδη, ορίζονται διοικήσεις προκειμένου να προλαμβάνουν όλα αυτά τα οποία νομίζω είναι σε γνώση τους, έτσι. Σε μια τέτοιου είδους δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα να σας πω αυτό ακριβώς. Δηλαδή, η υπεύθυνη θέση δικιά μας είναι εμείς να είμαστε ωφέλιμοι στην όλη κατάσταση. Θέλοντας να προλάβουμε τα γεγονότα, θέλοντας πολλές φορές να γίνουμε έστω και δυσάρεστοι σε κάποια πράγματα και να κρυφθούμε το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει τον ιατρικό κόσμο, το ιατρικό προσωπικό να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό που κάνει. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ίσως πολλές φορές θα έπρεπε και μια μέρα νωρίτερα. Σε ένα σχολείο ή με έναν οργανισμό δικό σου, ίσως προλαβαίνεις κάποια μικρή διασπορά. Που επειδή ξέρουμε ότι μεταδίδεται ο ιός με γεωμετρική πρόοδο. Το ένα γίνεται τρία. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτά τα πράγματα μπορούμε όλοι μαζί με καλή θέληση και συντεταγμένα να βοηθήσουμε. Ας ελπίσουμε, κυρία Θανασιάδη, η πρωτοβουλία αυτή, έστω και καθυστερημένα πρέπει να πούμε, που έρχεται, να έχει καλά αποτελέσματα από εδώ και στη συνέχεια.